Επειδή εμείς ζούμε σε αυτές τις περιοχές εκεί, μεγαλώσαμε σε αυτές τις περιοχές και μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας σε αυτές τις περιοχές, θέλω να πιαστώ λίγο από το τελευταίο που έβαλε ο κύριος Γουρός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα από αυτά τα περιβόητα αντισταθμιστικά. Μεγαλύτερη ανοιχτή εξαγορά ανθρώπων από αυτά τα αντισταθμιστικά. Πράγματι, εκατομμύρια. Εκατομμύρια που έδωσε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και μετέπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ, για να αγοράζει ψυχές, οι οποίες να δέχονται να ζουν μέσα στον καρκίνο. Αυτό είναι τα αντισταθμιστικά. Τα οποία που πηγαίνανε, πηγαίνανε για να είναι τρεις ομάδες των Άνω Λιωσίων Ερασιτεχνικές να παίζουν πρώτη εθνική, κόντεψαν να πάρουν το Champions League, κόντεψαν να πάρουνε οι ομάδες μπάσκετ να παίζουν πρώτη εθνική, να γίνονται φιέστες, να ανεβαίνουν περσόνες, να γίνονται πανηγύρια και να μπουκώνονται και με ένα ψωροκόμματο στόματα ανθρώπων με μια δουλειά κακοπληρωμένη άθλιες συνθήκες και να δέχονται τους τόνους των απορριμμάτων, να θάβονται. Αυτό εδώ το μπουκαλάκι που έχουμε μπροστά μας, αυτό εδώ, έχει τέλος ανακύκλωσης. Πόσο είναι αυτό εδώ το ποσό? Με βάση τον προϋπολογισμό, τον τελευταίο, είναι 30 εκατομμύρια το χρόνο. 30 εκατομμύρια που πληρώνει ο κόσμος ως καταναλωτής των συσκευασιών για να ανακυκλώνονται. Να τα τα λεφτά. Λείπει η τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει. Λείπει η επιστήμη. Η επιστήμη υπάρχει. Γιατί δεν ανακυκλώνεται ρε παιδιά 60 χρόνια. 60 χρόνια γιατί δεν γίνεται η ανακύκλωση. Γιατί υπάρχουν ιδιωτικά μονοπόλια που έχουν την ανακύκλωση, λιμένονται το συγκεκριμένο τομέα και όπως είπε πάρα πολύ καλά και ο προηγούμενος, αλλά γράφει μάλιστα και το Ιλουστρασιόν Φυλάδιο που έβγαλε το αντίστοιχο Υπουργείο, το 85% φάβεται και δεν τρέπονται που το λένε κιόλας το 85% το Υπουργείο έδωσε στη δημοσιότητα, έδωσε συνέντευξη τύπου ο κύριος Χατζηδάκης και ομολόγησε ότι το 85% θάβεται. Θάβεται. Το ιδιωτικό μονοπόλιο, εργολάβη, που άμα ακούσετε τη λέξη εργολάβου, σας πιάσει μια ανατριχίλα, μην τυχόν σας τους κακολογήσουμε. Τους εργολάβους. Οι οποίοι είναι αυτοί που βάζουν και τα σχέδια στον ΕΣΔΑ και δεν γίνεται καμία συζήτηση. Αυτοί παίρνουν τις εισηγήσεις, κυρία Δούρου, και από κάτω υπογράφουνε. Έτσι είναι. Φέρνουν τις εσυγείς και στον Εύσνα και στις περιφέρειες και πέφτουν οι υπογραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πράγματι, γίνεται ένας κακός χαμός από αντίπαλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα οποία έχουν μυριστεί ότι εδώ πέρα υπάρχει χρήμα, τα σκουπίδια λένε είναι χρυσός και γίνεται ένας διαγωνισμός ποια εταιρεία θα προκριθεί τις άλλη με σδίτ για να αναλάβουν τις δουλειές. Ξεκίνησε η καινούργια κυβέρνηση, παρέλαβε από την προηγούμενη, η οποία έδωσε 800 εκατομμύρια για να αρχίσουν να φτιάχνονται οι περιβόητε ΜΕΑ, οι μονάδε επεξεργασία απορριμμάτων. Έδωσε 800 εκατομμύρια. Η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μόνο 100 εκατομμύρια για την ανακύκλωση, επειδή τα ηλουστρασιόν φυλάδια μιλάνε για ανακύκλωση, για τη διαλογή στην πηγή, για διαχωριστά ρεύματα κτλ. Για να ξεγελάτε του αδαεί. Λοιπόν, τα 800 όμως δοθήκανε για να φτιαχτούν τα περιβόητα μέα. Τα γνωστά εργοστάσια που βλέπουμε τώρα και εγκαινιάζονται. κόβονται κορδέλες ένα στις Σέρες, ένα στα Γιάννενα με συγκεκριμένε εταιρείε και θα ακολουθήσουν και άλλα τέτοιου είδους εργοστάσια. Τα οποία αυτά τα εργοστάσια, το 50% των απορριμμάτων που δέχονται είναι σύμνικτα τα απορρίμματα, δεν είναι διαχωρισμένα και από αυτά να κυκλώνουν λιγότερο από το 20% άλλα 10, άλλα 15%. Και τι φτιάχνετε με αυτό το περιβόητο εργοστάσιο. Φτιάχνετε το περίφημο ανακυκλώσιμο σκουπίδι, το rdf SRF, αυτό που γίνονται γνωστές διαδηλώσεις στο Βόλο και έγεται στις τσιμετοβιομηχανίες και σιγά σιγά πιέζει για να ανοίξει ο δρόμος και για τα εργοστάσια καύσης. Αυτός λοιπόν είναι ο σχεδιασμός και ο οποίος έρχεται με το πιστόλι στον κρότοφ έρχεται με το μαχαίρι στο λαιμό του κόσμου. Ότι θα πνιγούμε στο σκουπίδι, δεν γίνεται τίποτα άλλο. Θέλετε να βυθιστούμε στι κομματερέ, στο χιτά φιλί, στο γραμματικό, να γίνουν κι άλλε. Ο Μουσαμάς και τα άλλα που έχετε βάλει εδώ. Για να περάσει η λογική, δεν γίνεται τίποτα άλλο. ΣΔΙΤ, ΜΕΑ, τσιμετοβιομηχανίε, να καίνε εργοστάσια καύση και άλλε τέτοιου είδου μονάδε. Όταν συζητάμε για τα στέρεα αποβλήματα, απόβλητα, απο, απο, γλώσσα λατφάνουσα. Πάντα η κουβέντα καταλήγει στο χιτά φιλής. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Δηλαδή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι η εξής μία φράση χιτά φιλής. Εμείς σας στείλαμε ένα αναλυτικό. Παρακαλούμε ρίξτε του μια ματιά για το τι σημαίνει χιτά φυλής. Αν είναι παράνομο, δεν είναι παράνομο, οι ανταλλαγέ που γίνονται από περιοχή σε περιοχή, οι αλλαγέ που γίνονται στου νόμου, οι οποίοι δεν τα προβλέπουν και ω εκ διαμαγεία ανοίγουν παράθυρα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα τώρα, εκεί? Εδώ σα καλούμε, κύριε Περιφερειάρχη, για να έχει και ένα αποτέλεσμα η συζήτηση. Έχετε πλήρη αρμοδιότητα για αυτό το πράγμα. Έχετε πλήρη αρμοδιότητα και ευθύνη να πάρετε την έκθεση από το φίλο σας τον κύριο Παπού, το δήμαρχο Φιλής. Λοιπόν, εμένα είναι συντοπίτης μου. Λοιπόν, ε, φίλους όπως είπατε και εσείς πρέπει να περάσουμε πολλά μαζί για να γίνουμε. Έτσι δεν είπατε για τους φίλους σας. Λοιπόν, εμείς έχουμε περάσει πολλά μαζί αλλά σαν αντίπαλα στρατόπεδα γιατί για χρόνια φέρνει τη χωματερή και εμείς για χρόνια την πολεμάμε. Λοιπόν, η πρόταση είναι να πάρετε την έκθεση που υπάρχει, την περιβαντολογική, και να τη δώσετε στη δημοσιότητα να δώσετε την περιβαντολογική έκθεση που έχει στα χέρια του ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος Ασπροπύργου να τη δώσετε στη δημοσιότητα για να δει κι όλος ο κόσμος με τα μάτια του γιατί έσχος μιλάμε. Τι έσχος μιλάμε να την πάρετε και να τη δώσετε στη δημοσιότητα επειδή ο κύριος Παππούς δεν τη δίνει στη δημοσιότητα. <Τι> να τη δώσετε στη δημοσιότητα αυτή την έκθεση για να δει και ο κόσμος που θα ψηφίσει και με ελαφρά την καρδία θα πει Έλα, μωρέ, εντάξει, εκεί είναι τα απορρίμματα. Θα φτιάξουμε μία ακόμα χωματερή να πάνε και άλλα τα άλλα εκεί πέρα για τα επόμενα 20 χρόνια. Ο σχεδιασμό τη κυβέρνησή σα, ο ίδιο ο σχεδιασμό, λέει ότι μέχρι το 2030 το 50% θα θάβεται. Ο επίσημο σχεδιασμό. Ο επίσημος. Λέει ότι μέχρι το 2030 θα ανακυκλώνεται, θα αυξήσουμε λέει, την ανακύκλωση. Είναι τώρα στο 15. Θα αυξήσουμε την ανακύκλωση στο 50. Αυτό λέει. Πράγμα που σημαίνει το υπόλοιπο θα γίνει. Θα εξαϊλώνεται. Εντάξει. Το υπόλοιπο θα θάβεται. Λοιπόν, επομένω, με αυτό ναι, το κύριε ζήτημα κύριε, και με αυτό κλείνω, ναι. εμεί δεν έχουμε καμιά αυταπάτη τι μπορεί να γίνει εδώ μέσα. Όμω είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση για να βγάζει και ο κα... κάθε άνθρωπος καλή θέλησης να βγάζει ένα συμπέρασμα, να ξέρει τι πρέπει να πράξει και τι να κάνει και η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εργαζόμενων όλη τη Αττικής, όχι μόνο της Δυτικής Αττικής, βρίσκεται στα χέρια των λαϊκών στρωμάτων, βρίσκεται στα χέρια των κατοίκων. Αυτοί έχουν τον τελευταίο λόγο με τον οργανωμένο και αποφασισμένο αγώνα τους. Μόνο αυτοί μπορούν να επιβάλλουν λύση και κανένα άλλος.